Η περιορισμένη οικονομική δυνατότητα των Ευρωπαίων τουριστών που επέλεξαν φέτος την Κέρκυρα ως προορισμό αντικατοπτρίζεται στους τζίρους των τουριστικών επιχειρήσεων. Έτσι, ακόμη και στο κέντρο της πόλης, παρόλο που τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα, οι εισπράξεις είναι μειωμένες συγκριτικά με πέρυσι. Στο Start μίλησαν ο διευθυντής του ξενοδοχείου Καβαλιέρη Ηλίας Καποδίστριας και ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Εστίασης της Κέρκυρας Περικλής Κατσαρός. Στην πόλη μέσα, θεωρώ ότι τα ξενοδοχεία της πόλης είναι γεμάτα στο 100%. Είναι full. Αυτό που ακούω όμως είναι ότι στην περιφέρεια υπάρχουν πολλά κενά δωμάτια σε πολλά καταλήμματα, διαμερίσματα, ξενοδοχεία κλπ. Η πόλη της Κέρκυρας, από ό,τι βλέπω, έχει καταστεί ένα διαμετακομιστικό κέντρο. Δηλαδή, η πλειονότητα των πελατών μας, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, έρχεται για μία νύχτα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν έρχεται ο κόσμος, οι πελάτες αυτοί, οι επισκέπτες, για να θαυμάσουν τα αξιοθέατα της πόλης, να δουν την κουλτούρα, τον πολιτισμό της Κέρκυρας, να γυρίσουν στα καντούνια, στην αγορά, στα μουσεία, στα πολιτιστικά στοιχεία της πόλης κτλ. Έρχονται να πάρουν το βαποράκι να πάνε στην Αλβανία. Έρχονται να πάνε το βαποράκι το άλλο να πάνε στους Παξούς. Να πάνε στη βίλα την άλλη μέρα το πρωί, να επιστρέψουν από τη βίλα, να μείνουν μια νύχτα στο ξενοδοχείο, να πάρουν το αεροδρόμιο να φύγουν. Να πάνε στο αεροδρόμιο, να πάρουν το αεροπλάνο να φύγουν. Κάπου λοιπόν η Κέρκυρα δεν μπορεί να προσελκύσει πελάτες οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν, θα έρθουν για να απολαύσουν τον πολιτισμό και την κουλτούρα της Κέρκυρας, όπως θα έπρεπε να είναι η Κέρκυρα ως κορονής του ελληνικού τουρισμού επί δεκαετίες. Βέβαια όμως, κύριε Καποδίστρια, προκύπτει το ερώτημα πόσο η Κέρκυρα αντέχει το πλήθος των τουριστών. Υπάρχει ένας μεγάλος υπερπληθυσμός αυτή τη στιγμή στην Κέρκυρα, στο Μεσοκαλόκαιρο, και βέβαια αυτό συνεπάγεται, ας πούμε, και πολλά προβλήματα διακίνησης και των Κερκυραίων και των ξένων. Βλέπετε με το κυκλοφοριακό τι γίνεται, βλέπετε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης που αδυνατούμε να περπατήσουμε, και βεβαίως, ας πούμε, επιδεινώνεται το πρόβλημα και με τα χιλιάδες τραπεζοκαθίσματα που είναι απλωμένα σε όλα τα πεζοδρόμια, που σε κάποιες περιπτώσεις περπατάμε και εκτενώς ζυγού. Και βεβαίως αυτό έχει ενδεχομένως και αντίκτυπο και στις υποδομές μας, διότι δεν υπάρχει βρύση το απόγευμα στις 5 η ώρα που να μην είναι ανοιχτή για να κάνει τα μπάνια του ο κόσμος. Και βεβαίως, ας πούμε, δεν υπάρχει κλιματιστικό που να μην εργάζεται, να μην δουλεύει τις ώρες εκείνες, που βεβαίως και αυτό είναι ένα επικίνδυνο στοιχείο για να πάμε για κάνα blackout. Όμως, ο υπερτουρισμός αυτός δεν φαίνεται στα ξενοδοχεία. Φαίνεται ότι φέτος έχουμε κάπως να αντιμετωπίσουμε μια οικονομική κρίση από την πελατεία που έχουμε. Πώς μπορώ να το δούμε αυτό? Και τα διάφορα εστιατόρια, ταβέρνες, λένε ότι υπάρχει μια μείωση της κατανάλωσης των πελατών. Η κίνηση είναι μειωμένη, έτσι, δεν είναι η αναμενόμενη. Οι λόγοι πολλοί, το μειωμένο εισόδημα όλων των Ευρωπαίων επισκεπτών είναι, όπως και των Ελλήνων, έχει μειωθεί κατά πολύ, με αποτέλεσμα να μην έχουν αγοραστική δυνατότητα ούτε αρκετά χρήματα να καταναλώσουν. Οπότε ο βασικός λόγος είναι αυτός. Δεύτερος βασικός λόγος είναι η παρατεταμένη ζέστη εδώ και 2,5 μήνες. Αυτό αποτρέπει τον επισκέπτη να μπει μέσα στην πόλη. Ούτε την ημέρα αλλά ούτε και το απόγευμα δεν δροσίζει καθόλου. Εχθές 15 Αυγούστου είχαμε 38 βαθμούς με αίσθηση 40 τόσους, με αποτέλεσμα μια ευχάριστη βόλτα να γίνεται δυσάρεστη μέσα στην πόλη. Και το αιώνιο πρόβλημα που έχουμε με το κυκλοφοριακό και την έλλειψη θέσεων στάθμευσης μέσα στο κέντρο της πόλης. Αυτοί οι τρεις λόγοι, κυρίως βέβαια η οικονομική δυσχέρεια των Ευρωπαίων επισκεπτών, διότι εμείς κατά κύριο λόγο Ευρωπαίους επισκέπτες έχουμε στο νησί μας, δεν έχουμε ούτε από τη Μέση Ανατολή, ούτε από την Αμερική, ούτε από την Αποανατολή. Κυρίως έχουμε Ευρωπαίους. Οι Ευρωπαίοι όπως και εμείς έχουν οικονομικά θέματα. Λόγω της ακρίβειας τους είναι δύσκολο να ξοδέψουν πολλά χρήματα. Είναι μια περίοδο κρίσης για όλο τον κόσμο. Ευελπιστούμε να την ξεπεράσουμε. Το βασικό είναι να επικρατήσει ειρήνη στους ανοιχτούς πολέμους που υπάρχουν στη γειτονιά μας και από εκεί πέρα τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο τους. Φαίνεται πάντως ότι μέχρι και τον Σεπτέμβριο μήνα τα ξενοδοχεία πρέπει να είναι σε υψηλές πληρότητες. Και βεβαίως, ας πούμε, και τον Οκτώβρη δεν είναι κακός μήνας, είναι ένας μήνας του φθινοπόρου που έχει και αυτός, ας πούμε, τα τσάρτερ είναι εν λειτουργία. Θα έχουμε και τον Οκτώβριο μήνα σχετικά καλή πληρότητα. Δεν μπορώ να πω θα είμαστε στο 100%, αλλά ένα 75% το βλέπω για τα ξενοδοχεία μας στην πόλη. Και βεβαίως τον Οκτώβριο μήνα, μέσα στις 15, το ένα ξενοδοχείο πίσω από το άλλο κλείνουν τα resort.